Τώρα, Βλαντιμίρ Πούτιν επιδίδεται σε μια επίδειξη ισχύως προς πάσα κατεύθυνση και από αυτό δεν εξαιρούνται ούτε οι επιτελείς του. Μιλώντας δημόσια στον επικεφαλής της ρωσικής αντικατασκοπίας, Σεργέι Ναρίσκιν, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και δεν δίστασε μάλιστα να τον εξευτελίσει δημόσια, φτάνοντας σε σημείο να του υπαγορεύσει αυτό που θα πει. Ο Πούτιν κοιτά βλοσιρά τον ομιλητή που βρίσκεται στην έδρα. Κοιτά τη γραβάτα του και φαίνεται ότι αρχίζει να εκνευρίζεται. Χτυπά τα δάχτυλα στο τραπέζι και τελικά ξεσπά. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Или признавать? Говорите прямо. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντικατασκοπίας, Σεργέι Ναρίσκιν, υδρώνει και ξεϊδρώνει. Χάνει τα λόγια του και τραυλίζει. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, сеньор. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Αν και ο Ναρίσκιν θεωρείται δεινός ομιλητής και παλιός φίλος και συνάδελφος του Πούτιν όταν ήταν στη ΚΚΜΠ, φάνηκε πως τρέμει τον πανίσχυρο άνδρα της Ρωσίας. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον COVID. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος. Να παλέψεις για την υγεία τόσων συνανθρώπων μας. Και μαζί να πρέπει να προστατέψεις και τη δική σου υγεία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο. Και αυτό τα αλλάζει όλα. Το εμβόλιο είναι ζωή. Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το ευχαριστώ που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω. Και όταν φύγει αυτός ο ιός από τη ζωή μας, νομίζω θα έχω να το λέω, ότι ήμουν κι εγώ εκεί και έκανα το ρόλο μου όσα περισσότερα μπορούσα.